όνομά σου και από ποια σχολή έρχεσαι? Σιπιώτης από Fighters Νέο Κόσμο, δάσκαλος με εδώ ο Παπαχρήστος. Για πρώτη φορά σχετικά καλά. Βέβαια δεν έχω κάνει τίποτα, όλο αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο δάσκαλος. Πραγματικά αυτός ο δάσκαλος. Είμαι ένας τύπος που το ξεκίνησα τυχαία για να φτιάξω το σώμα μου. Δεν το έπαιρνα και πολύ σαν σοβαρά, θυμάσαι δάσκαλε πως ήρθα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύω ότι με έκανε αθλητή και κατάλαβα τι πάνω από αθλητής, γιατί τώρα με έκανε να το καταλάβω στα 30 μου. Δεν το είχα καταλάβει. Τίποτα, δεν έχω να πω τίποτα για εμένα παρά μόνο για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί εκτός από αυτό έχει φτιάξει μια σχολή στο Νέο Κόσμο που πραγματικά τα παιδιά έχουν επίπεδο. Το έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, αυτός εδώ ο δάσκαλος, πραγματικά. Δάσκαλε, ο Βασίλης είπε πάρα πολλά πράγματα για εσάς. Εσείς τι έχετε να πείτε για τον Βασίλη σαν αθλητή? Καταρχάς θα λέω ότι ήταν πολύ συγκινητικά, παρατρίχιασα μπορώ να πω. Ο Βασίλης ξεκίνησε δειλά-δειλά, μπορείς στο kickboxing, ο ίδιος ξέρει, μετρούσε πουσάμψη κάθε μέρα, γιατί ήταν ένα παιδί αναρχό, το οποίο όμως σιγά σιγά πήγε σε ένα λούκι, πειθάρχησε. Σταδιακά που μεταφράστηκε τα πάνω. Όπως μόνο τα παιδιά ξεκίνησαμε εκεί, σιγά σιγά με τα προσωπικά sparring. Και σήμερα ήρθε η σειρά η δικιά μας να παίξουμε σε μια βραδιά. Ήμασταν outsider, σταθήκαμε, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Το μάτσο είχε ισόπαλο, λίγο ακόμα να το είχαμε. Μπορεί να είμαστε και νικητές. Είχε και ένα τραυματισμό στο καρπό, οπότε τον επηρέασε σε όλη την προπόνησή του. Μόνο περηφάνεια, δεν τίποτα. Συγχαρητήρια και πάλι, συγχαρητήρια και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πολύ.